ευθύνες και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής βέβαια για το θέμα των αστυνομικών τμήματων της Τριβιλίας. Ο κύριος Δήμαρχος κατά κάποιο τρόπο τον μάλωσε, γιατί οι ευθύνες λέει είναι στη μια πλευρά και όχι στην προηγούμενη κυβέρνηση. Κι όμως κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν από την προηγούμενη κυβέρνηση και ξεκίνησε το σχέδιο της αναδιάρθρωσης της ελληνικής αστυνομίας που προέβλεπε την κατάργηση αστυνομικών τμήματων και δεν είδαμε τότε ανάλογες αντιδράσεις. Βέβαια θα μου πείτε δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο τότε. Και προφανώς δεν υλοποιήθηκε για λόγους πολιτικά λίγους, γιατί προέβλεπαν εκλογές και δεν ήταν δυνατόν να έχουν μια ανατάραξη της κοινωνίας της τοπικής εδώ και βέβαια θα είχαν και πολιτικό κόστος αν προχωρούσαν στην υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. Πέρα από αυτό, το αστυνομικό τμήμα Φιλιατρών, αλλά και από Παναγίου και της Κυπαρισίας και όλο, υποβαθμίστηκαν συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια. Και κατάργηση οργανικών θέσεων είχαμε και αποσπάσεις που δεν αναπληρώνονταν είχαμε και με ένα παμπάλαιο υλικό, οχήματα κλπ. Που πολλές φορές δεν κινούνται ή αναγκάζονται πολλές φορές οι ίδιοι αστυνομικοί ή κάποιοι άλλοι τέλος πάντων ιδιώτες να βάζουν κάψιμα για να κινούνται αυτά τα οχήματα και επομένως έπρεπε πολύ πιο έγκαιρα να αντιδράσει και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι τοπικοί παράγοντες για να μην φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Επίσης, δεν αναφέρεται κανένας μέχρι τώρα για τα προβλήματα που βιώνουν οι ίδιοι αστυνομικοί στην εκτέλεση του έργου τους, που επαναλαμβάνω και με το υλικό που διαθέτουν, αλλά και την οικονομική τους υποβάθμιση, κατάργηση και αυτών και μείωση μισθών, υπεροριών κλπ. Το ωράριο άθλιο και όλα αυτά. Πρέπει να βλέπουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα για να μπορεί να κάνει σωστά την δουλειά του, ότι πρέπει να είναι και τα αιτήματά του ικανοποιημένα. Απ' την άλλη, διαφωνώ κάθετα με το να αναλάβει ο Δήμος τα λειτουργικά έξοδα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, των κατάργησης αστυνομικών τμήματων. Με αυτή τη λογική, κύριε Δήμαρχε, σε λίγο θα αναλαμβάνει ο Δήμος όλες τις υπηρεσίες που πλήττουν, θα τις λειτουργεί ο Δήμος, αλλά χωρίς το κράτος να αποσύρεται από τις ευθύνες του και από τη χρηματοδότηση αυτών των δομών, δεν θα αναλάβει ο Δήμος και το κόστος θα μετακυλείται βέβαια στις πλάτες των δημοτών. Δεν είναι δυνατόν να πέφτουμε σε αυτή τη λογική. Δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί σιγά σιγά θα πάρετε πρόσθετες ευθύνες και θα δεινοπαθείτε να πώς θα τα βγάζετε οικονομικά πέρα. Πρέπει να βάζετε φόρους πάνω στους δημότες. Με βρίσκει κάτι αντίθετο αυτή η αντίληψή σας. Γι' αυτό αν δεν βάλετε και αυτά τα ζητήματα και τις αναβάθμισης των αστυνομικών τμήματων με τις οργανικές θέσεις που προϋπήρχαν, γιατί τώρα κακά τα ψέματα με 10 και 8 και 5 αστυνομικούς σε κάθε αστυνομικό τμήμα, μη γελιόμαστε, δεν μπορεί να γίνει αστυνόμευση τώρα σοβαρή, απλώς έχει την εικόνα ο πολίτης ότι υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα, τίποτα περαιτέρω. Δηλαδή, αν γίνει κάποιο σοβαρό επεισόδιο, πρέπει να καλέσουν ενισχύσεις από άλλα αστυνομικά τμήματα και από την Καλαμάτα ακόμα. Και εντάξει, μέχρι να φτάσουν, καταλαβαίνουμε ότι το έγκλημα θα έχει τελεστεί. Επομένως, αν δεν επαληθούν αυτό, το ότι ο Δήμος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα των κατάργησης αστυνομικών τμήματων, εξάλλου το αστυνομικό τμήμα Κοπανακίου είναι χώρος δημόσιος. Επομένως δεν είναι αυτό το κύριο για την κυβέρνηση, αλλά μην φαίνεται και εσείς ο λαός για να μετακινηστούν ευθύνες του κράτους στις πλάτες του Δήμου και των Δημοτών και θα υπάρξει και συνέχεια που δεν θα μπορούμε να την αποτρέψουμε παρακολουθώ. Είναι ίσως που πρέπει να διεκδικούμε από το κράτος και να πληρώνει για τις δαπάνες των υπηρεσιών που διαθέτει. Γιατί ο Έλληνας πολίτης είναι ήδη βαριά προλογούμενος, ας μην το προσθέσουμε και άλλα βάρη. Γι' αυτό, αν δεν αλλάξει το πλαίσιο, εγώ ψηφίζω παρόν σε αυτή τη διεκδίκηση. Ευχαριστούμε. Κύριε Ιωάννη. Να τοποθετούμε όλοι για να μιλήσω λίγο από την κοινωνία. Καλή να πούμε για το... Κοιτάξτε, είναι επιλογή του κύριου Δεμάτωσης. Καταρχάς, αυτό το οποίο δηλώνω και πρέπει να είναι γνωστό ότι ο κύριος Δεμάτωσης είναι το απόλυτο σεβασμό μου και για την αξία του και για τη σκέψη του
και δεν χρειάζεται ούτε επιτροπή, ούτε καθοδήγηση, ούτε κατεύθυνση, ούτε περιορισμό. Κατά συνέπεια, το σχόλιο είναι πάρα πολύ άσχητο και άνευρα αφηγημένο και περιεχομένο. Η επιστολή που έστειλα πήγε να καλύψει ένα κενό ότι μετά το συλλαγητήριο δεν βγήκε ένα συγκεκριμένο ψήφισμα και έπρεπε κάποιος να πάρει την πρωτοβουλία να κάνει μια ενέργεια και να κοινοποιήσει προς την εξουσία το τι εκφράζει, πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία και ποια είναι τα συναισθήματα της κοινωνίας και αυτή η επιστολή που ουσιαστικά δεν εξέφρασε τίποτα άλλο από το κοινό αίσθημα. Όταν ο κ. Κουκούμη αντιπροτείνει κάτι στην κυβέρνηση, πρέπει να πιάσει και τον παλμό της κοινωνίας, αλλά και των άλλων κοινωνιών, ότι κάπου αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο Δήμο της Τεφελίας έχουν κάποια δίκαια. Και όταν τα δίκαια είναι τέτοια, βάλεις και το χέρι στη τσέπη, έστω και αυτό, αν κοστίσει το Δήμο. Θέλεις να ακυρώσεις ένα-ένα τα επιχειρήματα για τα οποία έχει προετοιμαστεί και σου λένε ότι πρέπει να πάμε σε περιορισμούς. Και λέμε πολύ απλά ότι είπαμε, αν το θέμα σας είναι οικονομικό, εδώ είμαστε εμείς. Και κτίρια θα σας δώσουμε, και ρεύμα θα σας δώσουμε, και χαρτί να γράφετε θα σας δώσουμε. Μήπως δεν σας δίνουμε και τώρα. Αυτό ήταν το νόημα της επιστολής. Και έπρεπε να πει μια αντίδραση και να εκφράσει αυτό το οποίο υπήρχε σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη την κοινωνία. Αυτό το οποίο δηλώνω και ξαναδηλώνω και θα το δηλώνω με όλη μου την ψυχή, είναι ότι δεν μιλάμε ποτέ για ένα αστυνομικό τμήμα σε όλη την Τεφελία. Μιλάμε για 4 αστυνομικά τμήματα, εκεί που υπήρχαν, και δεν μιλάμε ούτε για 2, ούτε για 1,5, ούτε για 3,5, ούτε για εκτόσεις, ούτε για 3. Βεβαίως η Επιτροπή πρέπει να γίνει περισσότερο και αντιπροσωπευτικότερη και πρέπει να συμμετέχουν και από άλλες δημοτικές ενότητες με την έννοια ότι αυτό το οποίο ζητάμε δεν είναι υπόθεση μιας κοινωνίας την οποία την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη λατρεύουμε και νιώθουμε ίδιους με εμάς, αλλά αυτό είναι κύριο και ζητούμενο όλου του Δήμου και μιλάω για την ενότητα του Δήμου πάντα όπου χρειάζεται και όπου σταθεί. Οφείλετε, κύριε Καλογερόπλε, κάποια στιγμή να δώσετε εξηγήσεις για αυτό το αμφέρ που κάνατε στην πλατεία των Φλιατρών, το οποίο ήταν και αντίθετο προς το πρόσωπό μου και αναλυθές και ψευδές. Διότι όταν πήγαμε μαζί στον Γραμματεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τέθη ένα θέμα για το ένα αστυνομικό τμήμα, σας έκανε και μου έκανε απόλυτο σαφές ότι αν τεθεί τέτοια κουβέντα, απριόρι και de facto πάει στην πρωτεύουσα του Δήμου. Κατά συνέπεια, αυτό που κάνατε στην πλατεία των Φιλιατρών ήταν προσωπικά ανέντιμο προς το πρόσωπό μου και βεβαίως θα μου δοθεί η ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να μιλάμε την αλήθεια και να μην ρίχνουμε κύπουλες μαχαιριές ο ένας τον άλλον. Αυτό έχει το νόημα η ενότητα και το παλεύουμε μαζί. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν καταλάβαμε τι είπαμε νόημα. Δεν είναι ένα κύριο, πρέπει να μας παρασύνει την ενότητα. Εσύ όμως, κύριε Δήμαρχε, εγώ θέλω να απαντήσω. Και θα απαντήσω. Καταρχήν δεν λειτουργείται αυτή τη στιγμή ο Σύμβουλος της Τεφελίας. Λειτουργείται ως κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκάθαρα. Και δεύτερο. Κύριε Καλογερόπλε, συγγνώμη. Είπατε επί προσωπικού. Επί προσωπικού θα αναλύσετε και τίποτε άλλο. Θα πω αυτά που θέλετε. Όχι, όχι. Άμα θέλετε, ακούστε. Ακούστε. Το επί προσωπικού είναι ακριβώς γιατί σας έδωσα τον λόγο. Εάν θέλετε να πείτε οτιδήποτε άλλο, στη δευτερολογία σας έχετε το δικαίωμα να πείτε ό,τι θέλετε. Άντε. Θα είχα τελειώσει την κοινωνία. Δεν έχει σημασία ο χρόνος. Σημασία έχει να τηρούμε σε αυτό το πράγμα. Έχει σημασία γιατί η αγορά. Έχετε τον λόγο. Αποσανατολίστε και την κουβέντα εδώ, αν βγάζετε και τον λόγο. Προσωπικού δεν ζητήσατε. Σε σκέψη μου. Σε σκέψη μου.
Εγώ θα επιμείνω. Και θέλω κύριε Δήμα για να απαντήσω. Αφού το φέρα, πάει. Τότε λοιπόν το Δεκέμβριο θα μπορούσατε να φέρετε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ή το ένα ή το άλλο για τα μαζί. Να πάρουμε την απόφαση εδώ, αν θέλουμε ένα που δύναμο και πού το θέλουμε, ή αν θέλουμε δύο και πού τα θέλουμε. Και αφού θέλετε να κάνετε την πολιτική κυβέρνηση, εγώ θα σας πω ότι το χάσατε, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση σας θα έκανα το εξής. Θα έλεγα, θα το έφερα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έλεγα καθόλου 14. Παίρνουμε δημοτική, παίρνουμε απόφαση και θα την παίρνουμε εγώ μόνο σίγουρα. Καθόλου 14. Δεν θα κάνατε αυτό που κάνατε να πάρετε την απόφαση στην Τρίπολη και εμείς απλά εδώ να έρθουμε κάποια στιγμή να πούμε να μην κλείσει το τριαντρό μου γιατί το παρασύρει. Γιατί αυτό είναι το ουσία έγινε. Και αν θέλετε να απαντήσετε εδώ σε μένα, γιατί εγώ γνωρίζω καλά την Αγγλική, απαντήστε εδώ στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο λαό της Αγγλικής, γιατί δεν το πέρατε ή το ένα ή το άλλο ή και τα δύο μαζί να πάρει την απόφαση όποια και να ήταν. Αυτή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Δημοσίου. Δεν ξέρω τον τρόπο να είστε εντελώς αλλού. Σας λέω ότι το Δεκέμβριο φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε και για τα τέσσερα αστυνομικά τμήματα. Φαίνεται ότι εσείς και εκεί στην Αθήνα που κάθεστε και με τις συντροφίες που βαρύνετε δεν παρακολουθείτε τα καρτερόμενα εδώ δήμα της εταιρείας και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό που λέτε, άλλο οι υποθέσεις και άλλο να με καλείτε εμένα να μου λέτε ότι προτάθηκε για ένα πολύ δύναμο και να πω εγώ που είμαι. Καταλάβατε. Και αυτό τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν θέμα ότι θέλουμε και τα τέσσερα αστυνομικά τμήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έπρεπε να πείτε ότι όταν πήγαμε στον κύριο Αναγνωστάκη, τι μας ξεκαθάρισε όταν τέθηκε το ένα πολυδύναμο, το άλλο θα μπορούσε να πάει στα πλευρά. Και μας ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή, ότι άμα μιλάτε για ένα, αυτό πάει στην πρωτεύουσα του Δήμου. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν έγινε το λόγο. Δεν πήραμε απόφαση στην Τρίπολη. Με ξέρετε και αφού δεν είσαστε, πέστε μας ποιος σας δίνει αυτές τις πληροφορίες.